μετά από τις, όλα αυτά που συμβαίνουν στο κράτος μας μετά την υπογραφή των μνημονίων, στην ουσία τα νοσοκομεία δεν θα κλείσουν γιατί λένε ότι θα κλείσουν. Θα κλείσουν από μόνο τους από έλλειψη προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού. Όλοι σχεδόν οι κλινικές εδώ στο νοσοκομείο Φλόρινας λειτουργούν μόνο και μόνο από την καλή θέληση και την αγάπη των γιατρών που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Βέβαια τα σωματικά και τα ψυχικά μας αποθέματα έχουν φτάσει στα όρια τους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν κλινικές όπως και η δικιά μας, τις οποίες στην ουσία εφημερεύουμε δύο γιατροί μόνο και κάνουμε από 15 εφημερίες τον μήνα. Ακούγεται όπως και εδώ και σε άλλα νοσοκομεία, δουλέψτε για να φανεί ότι δουλεύετε, ότι καλύπτετε τις κλινικές μόνο και μόνο για να μην κλείσει το νοσοκομείο σας. Αλλά στην ουσία αυτό είναι ένα ψέμα, έτσι. Τώρα, οι δαπάνες γενικώς και εδώ και στα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι στα φάρμακα, από 920 χιλιάρικα που ενημερωθήκαμε από το φαρμακοποιό, φαρμακευτική δαπάνη, έχει πέσει στα 280 χιλιάρικα. Στην ουσία όλος ο κόσμος, οι άποροι, οι ανασφάλεις κτλ. Έρχονται και παίρνουν φάρμακα από το δικό μας το φαρμακείο. Επίσης, δεν έχουμε κάποια αντιδραστήρια στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες βασικές εξετάσεις τις οποίες δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός για να αγοραστούν αυτά τα αντιδραστήρια. Στα τρόφιμα το ίδιο. Αν δείτε τις μερίδες που δίνουν και στους ασθενείς και στους γιατρούς, στους εφημερεύοντες, σε λίγο θα μας πούνε φέρτε από το σπίτι σας κάποια τρόφιμα. Είναι λίγα ή δεν... Είναι πολύ λίγα, δηλαδή το... Ως προς την ποσότητα. Και στην ποσότητα και η δαπάνη που είναι για τα τρόφιμα έχει μειώνεται συνεχώς. Δηλαδή ήταν 120.000 πρόπερση, έπεσε σε 90.000 και κάτι πέρσι, φέτος είναι γύρω σε 70.000 νομίζω και μειώνεται. Όπως και στα φάρμακα δηλαδή. Και σκεφτείτε, η ανασφάλιστη είναι 3,5 εκατομμύρια πλέον σε όλη τη χώρα. Η έλλειψη γιατρών, ξέρετε ότι υπάρχει μια έλλειψη, εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχουν γίνει προκηρύξεις για μόνιμους γιατρούς. Προκηρύσουν κάποιες θέσεις για επικουρικούς, τις οποίες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή 400 θέσεις, τις οποίες δεν καλύπτονται. Ο οργανισμός του νοσοκομείου μας έχει 62 γιατρούς. Φυσικά ποτέ δεν ήταν γεμάτοι, πάντοτε υπήρχαν ελλείψεις. Σε καιρούς που πριν να αρχίσουν οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις σε παρένθεση, από τους 62, όπως έκαναν και σε όλα τα νοσοκομεία, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, όπου υπήρχε κενή θέση, έφτιαξαν καινούριο οργανισμό όπου καταργούσαν τις κενές οργανικές θέσεις και έτσι το 62 εδώ το έκαναν 45. Και από το 45 επίσης δεν είναι όλα καλυμμένα. Υπάρχουν σοβαρότατα κενά στο χειρουργικό, ειδικά μετά την απώλεια του αγαπητού μας του συναδέλφου του Δήμου του Μιλτιάδου. Δυσκολεύει πάρα πολύ η λειτουργία μια από τις πιο βασικές κλινικές του νοσοκομείου. Στο μευτικό που είμαι εγώ ετοιμάζεται να φύγει γιατρός και δεν έχει προκηρυχθεί θέση επικουρικού. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού το ξέρετε. Στο ορθοπαιδικό είναι επίσης δύο και στο μικροβιολογικό έφυγε της αιμοδοσίας και έχουμε επίσης κενά. Ο προϋπολογισμός του ΥΠΟΜΑ είναι πολύ χτυπητό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω. Δηλαδή ζητούν με το 1 τρίτο των χρημάτων να λειτουργήσουν οι κλινικές και η νοσηλεία μέσα όταν οι ίδιοι παραδέχονται ότι υπάρχει αύξηση 20 και 30% και στροφή του κόσμου προς τα νοσοκομεία από την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό εμείς δεν το λέμε εξορθολογισμό δαπανών, εγώ προσωπικά θα το έλεγα οικονομικό στραγγαλισμό, χασαπική ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρά εξορθολογισμός. Και το ότι σταματήσαν να κάνουν κάποιες εξετάσεις είναι γιατί τελειώσαν τα χρήματα από τα κονδύλια αυτά.
Εκείνο που θα ήθελα λίγο να σταθώ και μπορούμε να το συζητήσουμε, επειδή επικρατεί έτσι και στην πόλη μας μία αντίληψη ότι και σε κάποιο κόσμο το πιστεύει ότι εμείς είμαστε σε μειονεκτική θέση γιατί είμαστε ακριτική περιοχή και δεν μας προσέχουν. Δεν ισχύει καθόλου κατά τη γνώμη μου, είμαι κατηγορηματικός σε αυτό και μάλιστα υπάρχουν νοσοκομεία πιο κεντρικά που έχουν τεράστια και διπλάσια και τριπλάσια προβλήματα. Ο στραγγαλισμός και η πολιτική της διάλυσης είναι το ίδιο. Αφορά την γενική πολιτική της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, η οποία νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί, εκφράστηκε πολύ κοινικά πλέον τις τελευταία εβδομάδα από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί το κράτος να παρέχει σε όλους τα πάντα στην υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέες δομές, ίσα-ίσα πρέπει να κλείσουμε και ότι το ιδιωτικό μας συμφέρει καλύτερα από το δημόσιο. Θα ιδιωτικοποιήσει τα κέντρα υγείας. Το είπε και θα μπουν και άλλοι κανόνες ιδιωτικοί. Δουλεύουμε επικινδύνως τώρα με όλη τη σοβαρότητα που περιέχει αυτή η τοποθέτηση. Έτσι. Όχι μόνο εμείς, υπάρχουν νοσοκομεία που κυριολεκτικά όλοι, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που κλινικές είναι στο χείλος του γκρεμού. Πολλαπλασιάστηκαν τα περιστατικά, οι ασθενείς και υπάρχει τεράστια έλλειψη των γιατρών. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή το νοσοκομείο που φοβάται ο κόσμος ότι θα κλείσει, είπαμε θα κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού. Έτσι. Δηλαδή, και ένα τελευταίο με το προσωπικό. Με το προσωπικό επίσης είναι. Γιατί ξέρετε το νοσοκομείο δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό. Δηλαδή. Και να είμαστε καλά από πλευράς γιατρών που δεν είμαστε. Υπάρχει. Με τις επικείμενες, κάτι που το ξέρετε, ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει γίνει πρόσληψη. Όποιος συνταξιοδοτείται, πεθαίνει, παραιτείται, δεν αντικαθίσταται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πλέον. Το 1:1 που ήταν του Παπανδρέου έγινε 1:5, έγινε 1:10 και αυτή τη στιγμή η άποψη της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι ότι με τις επικείμενες έχει κάποιες συνταξιοδοτήσεις, δεν βγαίνει σε άλλα νοσοκομεία. Ισχύει, δεν βγαίνει ούτε το πρόγραμμα των εφημεριών, των νοσοκόμων, γιατί δεν θα μπορούν να παίρνουν τα ρεπό. Το χειρουργείο. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση, χωρίς καμία υπερβολή. Νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένα παιχνίδι που, καταρχήν στο θέμα των μεταρρυθμίσεων δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλα στα σχέδια έχουν δει κατά καιρούς τη δημοσιότητα, ήταν μια ντροπή για το προσωπικά για το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο Εθνικό Χάρτη Υγείας. Ο Εθνικός Χάρτης Υγείας αναγκάστηκε το Υπουργείο να τον αποσύρει, διότι είχαν δημοσιεύσει ότι πλήρωσαν 1.000.000 ευρώ για να γίνει αυτός ο Χάρτης Υγείας, τον οποίο είχαν στοιχεία πλαστά, βουσκωμένο υπερβολικά αριθμό γιατρών, παρουσίαζαν, ξέρω εγώ, ότι έχει 7 γυναικολόγους στο νοσοκομείο, 8 ορολόγους, δεν ξέρω πόσες κλίνες, το οποίο αναγκάστηκα και το σημειωτέων ότι γι' αυτό πλήρωσα. Δεν υπάρχει σχέδιο κατά τη γνώμη μου και μάλιστα είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι που γίνεται, δηλαδή η κάθε διοίκηση χρησιμοποιεί, επειδή ζορίζεται και δεν θέλει να τα βάλει με το Υπουργείο, λόγω του ότι άλλη μια μεταρρύθμιση αποτυχημένη είναι εδώ, ότι συνεχίζουν να είναι κομματικά εκλεγμένοι, λέει το εξής, βάλτε πλάτη να μην κλείσουμε εμείς. Στο παραδίπλα νοσοκομεία λένε το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι θέμα ποιος θα αντέξει πρώτος θανάσιο, νομίζω. Αν είναι η τύχη σου εσύ να έχεις 2 πιο γέρους γιατρούς και να βγουν σε σύνταξη ή να παραιτηθούν ή να πεθάνουν, θα κλείσει πιο εύκολα αυτή η κλινική, εφόσον δεν αντικαθίστανται. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο σχέδιο. Οθούνται τα πράγματα προς τη διάλυση χωρίς κανένας να παρεμβαίνει. Εμείς σαν νοσοκομιακοί υποστηρίζουμε ότι το κοινωνικό κράτος και το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να είναι δημόσιο και στη βάση αυτή εκφράζουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες περιλαμβάνουν κάτι πολύ βασικό που επίσης μπήκε και θα πρέπει να κοιταχτεί, αν και αυτό πάει να λυθεί με τον τρόπο πάλι της task force των οδηγιών από την Τρόικα. Πρέπει να γίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία θα αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία και μετά να δούμε τι ακριβώς ανάγκες υπάρχουν στα νοσοκομεία και τι μπορεί, πόσοι χρειάζονται ή πόσοι δεν χρειάζονται. Αυτοί πιάσαν το άγαλμα ανάποδα, δηλαδή στείλανε όλη την πρωτοβάθμια φροντίδα λόγω της τραγωδίας του ΕΟΠΗ στα νοσοκομεία,
Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να καταραίουν, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν και είμαστε σε ένα πρωτοβάθμια φροντίδα λοιπόν. Και ένα πολύ μεγάλο σημείο που δεν το αναφέραμε είναι ότι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με λόγια, είναι ότι πλέον ο ΕΟΠΗ δηλώνει επισήμως ότι υπάρχουν 3 με 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι στην Ελλάδα θα υπάρχουν στο τέλος του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι υγειονομική βόμβα. Δεν μπορεί να υπάρξει, να συνεχίσει έτσι το πράγμα. Φυσικά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνδέονται με την γενικότερη κατάσταση, το ότι φτάσαμε να έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, ο οποίος αν έρθει να... εμείς θα τον χειρουργήσουμε, θα τον περιθάλψουμε, αλλά θεωρητικώς θα του στείλουν το λογαριασμό στην εφορία, τον ανασφάλιστο. Όπως το είπε. Το θεσμό του οικογενειακού γιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς τον βλέπετε? Είμαι πολύ υπέρ. Ναι, αυτό ζητάμε. Είναι πρόταση της Ομοσπονδίας εδώ και χρόνια. Είναι μία από τις τραγωδίες επίσης του ελληνικού συστήματος υγείας, η οποία περιλαμβανόταν στο σχέδιο υγείας του γεννήματα και δεν έχει γίνει ακόμα, εν έτη 2013. Εγώ θα προτιμούσα να γίνουν προκηρύξεις, να προσληφθούν γιατροί εκεί που υπάρχουν και το νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί ειδικά στο κάθε νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα ο ιδιώτης είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, με τον μπλοκάκι τώρα είναι... Δεν έχουν ξεκαθαρίσει πάντως, δηλαδή αυτά τα σχέδια έρχονται κατά καιρούς και νομίζω ότι είναι απόρρια της ταινίας τους, διότι όταν έχεις φέρει τα νοσοκομεία σε αυτό το χάλι και κλείνουν οι κλινικές, κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, ας πούμε, τι θα έρθει ο ιδιώτης. Κανένα από αυτό δεν λειτουργήσε ως τώρα, γιατί και επί Λοβέρδου είχε βγει τέτοια για να έρθουν κάτι ψυχίατροι, παθολόγοι, δεν ήρθε κανένας και προφανώς δεν θα έρθει. Και το ίδιο νομίζω ότι θα συμβεί και τώρα. Δεν πρόκειται. Δηλαδή είναι κάτω από την πίεση της κατάστασης. Εδώ ακόμα και το θεσμό των επικουρικών που υποτίθεται ότι ανακουφίζουν λίγο την κατάσταση, οι ίδιοι παραδέχονται ότι τον έχουν κάνει κουλουβάχατα, ας πούμε. Ότι 400 επικουρικοί περιμένουν κλινικές κυριολεκτικά η επιβίωσή τους από εκεί και δεν έρχονται. Αφού δεν έρχονται αυτοί που είναι το πιο απλό για να έρθουν να γεμίσουν, δεν ξέρω το άλλο. Πιστεύω ότι όλοι ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό εδώ, να είναι, ειδικά το άλλο που είπε ο Γεωργιάδης, είναι ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή ότι να μπορεί κάποιος, αν έχει χρήματα, το απόγευμα να χειρουργείται. Και φυσικά δεν έχει βγει σε... αυτό είναι, υπερβαίνει κι άλλο το ποτάμι, δηλαδή πλέον λέει ότι όποιος έχει μπορεί να έρθει και να ξεπεράσει τη λίστα. Εντάξει, αυτό είναι, πάει λίγο παραπάνω. Η πρώτη άποψη που έκφρασα στη συνάδελφο είναι ότι δεν με εκφράζει, γιατί αποδίδει, ας πούμε, προσπαθεί να είναι και με τον χωροφύλακα και με τον, πώς το λένε, και με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή δεν μπορεί οι νευροπαθείς οι οποίοι βγήκαν στα κάγκελα για να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους στην περίθαλψη να θεωρείται ότι συνεισέφεραν το ίδιο με την καλή θέληση του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος κάτω από την πίεση αυτών αναγκάστηκε και δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Προκηρύχθηκε θέση, δεν είναι ακόμα κάτι. Τις θέσεις τις μειώσαν από 62 σε 45. Υπάρχει το εξής, ας πούμε, που πολλοί κόσμος και αυτό που θέλουν τώρα να κάνουν, δήθεν θα ρώτησε ο Θανάσης, ότι να εκτιμήσουμε τα νοσοκομεία και να δούμε. Εκτίμησε για να γίνει, πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και να δεις τι ακριβώς χρειάζεται. Αν εγώ σου πάρω τους δύο τους αναισθησιολόγους και δεν μπορώ να βάλω χειρουργία, ο λογιστής που θα έρθει, αν είναι λογιστής και δεν ξέρω τι είναι, για να εκτιμήσει το νοσοκομείο, θα πει, κάνανε μισά χειρουργία. Αυτός μπορεί να πει ότι φέρτε δύο αναισθησιολόγους για να κάνουν τα διπλάσια, μπορεί να πει όμως, η στατιστική του δεν είναι καλή, κλείστο. Καταλάβετε, δηλαδή κάπως έτσι λειτουργεί με μια... μαϊμουδίστηκε κατά τη γνώμη μου λογική, λογιστική, ας πούμε, του δεν έχει γίνει.